Ο πατέρας της την ήθελε πολεμική ανταποκρίτρια, γιατί όπως έλεγε, σε αυτή τη ζωή πρέπει να είσαι ή λάτσι ή φαλάτσι. Στην αποστολή ήταν και άλλες πολεμικές ανταποκρίτριες, ας πούμε η Άννα Βύση, η Σοφία Βόσου. Η ίδια του έκανε το χατήρι κατά ένα μικρό ποσοστό. Ασχολήθηκε με την τηλεόραση, αλλά από άλλο μετερίζει. Καλύτερα από τον τρόπο που το κάνει πάντως, δεν γίνεται. Η πρώτη της δουλειά ήταν στα 17 της χρόνια, όταν άρχισε να γράφει στο περιοδικό Κοσμοπόλιταν και λίγο αργότερα στο ΚΕ και το ΕΝΑ. Στην αρχή της ιδιωτικής τηλεόρασης, η Ναταλία Γερμανού παρουσιάζει το Club Sandwich στον Αντένα και το 1992 αναλαμβάνει για 10 χρόνια την παρουσίαση του Mega Star. Σάββατο μεσημέρι στο Mega, ανήμερα των φώτων, με το... Αμάν! Παράλληλα, γράφει τους στίχους σε αμέτρητες επιτυχίες. Κάνει ραδιοφωνικές εκπομπές και εμφανίζεται ως guest σε τηλεοπτικές σειρές και όχι μόνο. Άλλωστε, το παιδικό της όνειρο ήταν να γίνει ηθοποιός. Το 2005 γράφει τους στίχους στο τραγούδι Number One με την Έλενα Παπαρίζου, που στέλνει η χώρα μας στη Eurovision και παίρνει το πρώτο βραβείο. Η Ναταλία Γερμανού παρουσίασε το πρώτο Fame Story και ακολούθησαν και άλλα reality ταλέντων, ενώ ήταν και η οικοδέσποινα στο Ραντεβού στα Τυφλά. Από το 2008 παρουσιάζει εκπομπές το Σαββατοκύριακο και τρελαίνει τα μηχανάκια της τηλεθέασης. Όπως λέει η ίδια, το Σαββατοκύριακο της αρέσει, γιατί έχει μια ξενιασιά. Μπορείς να χωρέσεις όλων των ειδών τα θέματα. Η επιστροφή της φέτος στον Α στέφτηκε για μια ακόμη φορά με επιτυχία. Παρ' όλα αυτά, η ίδια παραμένει προσγειωμένη, γιατί όπως λέει, έχει ανθρώπους που την ξυπνούν από τον ύπνο της ματαιοδοξίας και την μαλώνουν όταν πάει να ξεφύγει. Πάντα ρε παιδί μου, το τελείωσε αυτό. Τον τελευταίο στίχο γράφω μισό λεπτό. Μισό λεπτό τελείωσε. Ορίστε. Έχει παντρευτεί μία φορά τον Πέτρο Ίμβριο, με τον οποίο χώρισε 4 χρόνια αργότερα, αλλά παρέμειναν πολύ καλοί φίλοι. Πολλές φορές βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας, γιατί η σύντροφή της είναι λίγο νεότερη από την ίδια. Σήμερα δηλώνει ευτυχισμένη και ήρεμη. Ακολουθεί τη συμβουλή του πατέρα της που την έμαθε να ζει και όχι να επιβιώνει. Δεν μετανιώνει που δεν έκανε οικογένεια. Εδώ και περίπου 3 χρόνια τα έχει βρει με τον εαυτό της και κατάλαβε ότι πρέπει να τον έχει σύμμαχο. Έχει συμφιλειωθεί με την ηλικία της και δεν διστάζει να την πει δημόσια. Χάνει εύκολα την υπομονή της και καμιά φορά μιλάει λίγο πιο άσχημα από όσο θα ήθελε, ειδικά όταν νιώσει ότι αδικείται ένας άνθρωπος που αγαπά ή ότι ο άλλος υποτιμά την νοημοσύνη της. Αγαπάει πάρα πολύ τα ζώα γιατί δεν ζητούν ανταλλάγματα όπως οι άνθρωποι και λατρεύει τον Τζον Μποντζόβι. Όνειρό της είναι να μείνει εκτός Αθηνών, σε ένα μικρό σπίτι και να γράφει όλη μέρα δίπλα στη θάλασσα, μαζί με τα σκυλιά της και τη γαλήνη της φύσης. Ναταλία μου. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι μαζί σου. Εγώ να δεις, επιτέλους. Πολύ χαρούμενη, γιατί με έχεις τιμήσει πολλές φορές εσύ σε εκπομπές μου και αισθάνομαι ότι ανταποδίδω την επίσκεψη μια φίλη. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά χαίρομαι που είσαι εδώ. Κι εγώ. Είναι μια συνέντευξη που θέλω να την κάνουμε πολύ καιρό και μου αρέσει που είμαστε και οι δύο στο σπίτι μας, υποτίθεται. Εσύ έχεις ξαναπεράσει. Άρα. Νιώθεις καλά, νιώθεις άνετα. Νιώθω πολύ καλά και μ' αρέσει πολύ που είσαι το κορίτσι που απέδειξε ότι μια γυναίκα στη βραδινή ζώνη κάνει θαύματα. Εντάξει, θέλω να σου πω ότι λίγο πιο νωρίς είχες πέρασει και εσύ από την νύχτα. Ναι, αλλά δεν έκανα θαύματα. Δεν ήταν πια άσχημα, εγώ είχα περάσει πολύ ωραία τα νύχτα. Δεν ήταν, απλώς. Ξέρεις, το έχω πει και άλλες φορές, θα το πω και σε σένα να το μοιραστούμε και μαζί, ότι ήμουνα σε μια φάση όχι όσο έπρεπε δυναμική. Αν θέλεις. Ναταλία, αυτό εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω για σένα. Δύο πράγματα δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω. Έλα, το ένα είναι η φωτογραφία σου με τον ηφικό. Μου βγάζει πολύ ξένη. Ξένο, δεν είναι. Εσύ δεν ξέρω πώς το βλέπεις και πώς νιώθεις τώρα που το είδες. Ναι. Και το άλλο που μου κάνει τρομερή εντύπωση, και από αυτό θα ξεκινήσω, είναι ότι τα τελευταία 3 χρόνια τα έχεις βρει με τον εαυτό σου και έχεις συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να τον έχεις σύμμαχο. Εγώ γιατί είχα την αίσθηση ότι η Ναταλία είναι ένας άνθρωπος που τα έχει καλά με τον εαυτό του πολύ καιρό πριν. Η Ναταλία γενικώς τα είχε καλά με τον εαυτό της, αλλά ίσως όχι με πολύ σωστούς τρόπους. Δηλαδή, όταν τα έχεις καλά με τον εαυτό σου πολύ εγωιστικά, δηλαδή τα έχεις καλά με τον εαυτό σου επειδή αισθάνεσαι ότι όλος ο κόσμος περιστρέφεται γύρω από σένα, ότι όλοι οφείλουν να σε αγαπούν, ότι τα πάντα γίνονται για να είσαι εσύ ευχαριστημένος, αυτό δεν είναι τα έχω καλά με τον εαυτό μου. Αυτό είναι είμαι παρτάκιας. Ήσουν έτσι. Πολύ. Πολύ. Και στις σχέσεις μου και ίσως και στα επαγγελματικά μου όχι τόσο. Ήμουν πάντα
ένα άτομο που αγαπούσε την ομαδική δουλειά πάντα. Αλλά στα προσωπικά μου ήμουν πολύ. Αυτό λοιπόν το χαρακτηριστικό σου, οι σύντροφοι που είχες, το έδινα να το καταλάβεις, το επεσήμαναν ποτέ? Μου το επεσήμαναν κατά καιρούς, μου το επεσήμαναν μάλλον κατά καιρούς. Κάποιοι το επέμειναν στοϊκά, κάποιοι προσπάθησαν να το βελτιώσουν με αγάπη. Κάποιοι απλώς δεν άντεξαν και έφυγαν. Και τι ήταν αυτό που σε έκανε, εν πάση περιπτώσει, και συνειδητοποίησες τι πραγματικά συμβαίνει και τι πρέπει να αλλάξεις και τα βρήκες τελικά με τον εαυτό σου? Νομίζω πως το κατόφλι των 50 είναι μια πολύ κομβική, ένα κομβικό σημείο για μια γυναίκα. Δηλαδή είναι μια ηλικία στην οποία αλλάζουν πολλά. Όταν φτάσεις θα το καταλάβεις. Βέβαια, εσύ έχεις κάνει οικογένεια, είσαι σε τελείως άλλη φάση από μένα. Εγώ δεν έκανα οικογένεια συνειδητά, οπότε τα 50 με βρήκανε συνειδητά, κατ' επιλογή μόνη μου, και με βρήκανε σε μια φάση ζωής που έπρεπε να αποφασίσω. Ή θα τα έβρισκα, αυτό που λέμε, συνειδητά όμως και ουσιαστικά με τον εαυτό μου, να γίνω πλέον ένας σοβαρός ενήλικας άνθρωπος, όπου θα παίρνω ουσιαστικές αποφάσεις για τα επαγγελματικά μου, για τα προσωπικά μου, για την καθημερινότητά μου, ή θα συνέχιζα να είμαι μια κακομαθημένη ή μη ενήλικη, που ακροβατούσε μεταξύ της εφηβείας και της ενήλικης ζωής. Γιατί αυτό έκανα μέχρι τότε. Mm-hmm. Ακροβατούσα. Λοιπόν, δουλεύοντας πολύ με τον εαυτό μου και με τη βοήθεια ειδικών ανθρώπων, γιατί έκανα και ψυχανάλυση πολλά χρόνια, δεν το άφησα στην τύχη του, αλλά κυρίως περνώντας πολύ καιρό μόνη μου, το οποίο το αγάπησα όσο το φοβόμουν στο παρελθόν, τόσο το απόλαυσα ζώντας το, βγήκα από αυτή τη θάλασσα, την περίεργη θάλασσα που ήταν και πολλές φορές κυματώδης και φουρτουνιασμένη των 50 ετών, αλόβητη, και όχι μόνο αλόβητη, σε βελτιωμένη έκδοση. Δεν έχεις θέμα να πεις την ηλικία σου πάντως, και αυτό είναι ωραίο, είναι προς τιμήν σου. Γιατί ξέρεις, την τηλεόραση, εγώ τουλάχιστον έχω γνωρίσει άπειρες κυρίες που και κρύβουν χρόνια και δεν τη λένε και λένε και ψέματα και αλλάζουν και χαρτιά, σε μια προσπάθεια να αποφύγεις κάτι το οποίο δεν θα το αποφύγει ποτέ κανείς μας τελικά. Δεν θα το αποφύγει ποτέ κανείς μας, και αν κάποιος θέλει να σου πει κακία ή να σου γράψει ένα χυδαίο σχόλιο που έχει να κάνει με την ηλικία σου, με τα κιλά σου ή με το αν είσαι όμορφη ή άσχημη, θα στο κάνει. Είτε εσύ, είτε εγώ πω ότι είμαι 53 στα 54, είτε πω ότι είμαι 40 και κόψω μια δεκαετία και βάλε, θα το αποφύγω, όχι. Και τι, άλλωστε, τι να κρύψω? Δηλαδή, το πόσα χρόνια εργάζομαι και το πότε ξεκίνησα τηλεόραση και το πότε πήγα εκεί που πήγα είναι κουκιά μετρημένα, υπάρχουν παντού. Απλώς δεν την έλεγα. Δεν μπήκα ποτέ στη διαδικασία να την κρύψω ή να πω λιγότερα χρόνια από όσα ήμουν. Αλλά απέφευγα να την πω. Απέφευγα πάρα πολύ. Ναταλία, αν και εγώ δεν πιστεύω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος συνειδητά αποφασίζει να μην κάνει οικογένεια καταλήγει μόνος. Δεν το δέχομαι εγώ αυτό. Mm. Έτσι, γιατί η οικογένεια είναι και οι φίλοι μας, η οικογένεια είναι και ένας σύντροφος. Ναι, δεν είναι δηλαδή απαραίτητο να έχεις κάνει παιδιά για να θεωρηθεί ότι έχεις κάνει οικογένεια. Παρ' όλα αυτά, μου είπες μόλις τώρα ότι φοβόσουν πολύ το ενδεχόμενο του να καταλήξεις μόνη. Παρ' όλα αυτά, συνειδητά δεν έκανες οικογένεια. Πώς ισορροπείς αυτό το τόσο οξύμορο σχήμα? Ένας άνθρωπος που φοβάται τη μοναξιά, το πρώτο πράγμα που θα κάνει αντανακλαστικά και αμυντικά είναι να κάνει οικογένεια. Ναι, ή να βρει κάποιον άνθρωπο να ακουμπήσει πάνω του, όχι απαραίτητα να κάνει παιδιά, γιατί το βρίσκω, αν θέλεις, και λίγο εγωιστικό να πούμε «Α, για να μην μείνω μπακούρι στη ζωή μου, ας κάνω ένα παιδί, να του φορτωθώ». Δεν αναφέρομαι, εγώ όταν λέω οικογένεια, δεν αναφέρομαι στα παιδιά απαραίτητα. Στο να έχεις έναν μόνιμο σύντροφο, να είναι η οικογένειά σου. Ίσως γιατί, ξέρεις, ασυνείδητα, γύρισα πίσω, έκανα ένα rewind σε μια κουβέντα που μου είχε πει η μαμά μου όταν ήμουν ακόμα στην εφηβεία, στα 16, στα 17, τότε που κάναμε κάτι πολύ μεγάλες συζητήσεις. Μου είπε να κάνεις ό,τι θέλεις στη ζωή σου. Φτιάξε τα με όποιον θέλεις, παντρέψου όποιον θέλεις. Δεν με ενδιαφέρει αν θα είναι φτωχός, άσχημος, πλούσιος, αν θα είναι μπακάλης, υδραυλικός, ηθοποιός ή τραγουδιστής. Με νοιάζει ένα πράγμα. Να μην εξαρτάσαι ποτέ, μου λέει, από κανέναν άντρα, ούτε οικονομικά, ούτε κοινωνικά, ούτε επαγγελματικά. Δηλαδή, εσύ να στέκεσαι στα πόδια σου, να έχεις τα δικά σου λεφτά, το δικό σου πορτοφόλι και τη δική σου δουλειά, και από εκεί πέρα ο σύντροφός σου, ας είναι όποιος να είναι. Άρα λοιπόν. Ξέρεις ότι όλο αυτό το λογίδριο το έχουν ακούσει όλες οι γυναίκες που τελικά αποφασίζουν και πορεύονται μόνες? Το έχουν ακούσει, Όλες.
Ξέρεις, δεν μπορώ να κάνω προβλέψεις για το μέλλον. Πολλές φορές προσπαθώ να φανταστώ τον εαυτό μου πώς θα είναι μετά από 10 χρόνια, μετά από 20. Δεν είναι ότι είμαι κάποιο μοναχικό είδος λύκου που φαντάζομαι τον εαυτό μου στα βουνά, ξέρεις, με ξέπλεκα μαλλιά να μαζεύω ρίζες και άγριο μέλι και να τρέφομαι έτσι. Όχι, είμαι πολύ συντροφικό πλάσμα. Απλώς είναι λίγο δύσκολο να καταλάβει ένας άνθρωπος πώς θέτω τα όρια μου. Δηλαδή, ότι όσο χώρο σου αφήνω εσένα να έχεις τις ώρες σου, τις μέρες σου, να έχεις τον ιδιωτικό σου χώρο, άλλο τόσο τα χρειάζομαι κι εγώ αυτά. Και η συμβίωση, μερικές φορές αυτά τα όρια τα καταπατά. Σε όλες σου τις σχέσεις έχεις νιώσει ότι τα όρια αυτά έχουν καταπατηθεί? Ο λόγος δηλαδή που για σένα τελειώνει και ολοκληρώνεται μια σχέση, στην τελική ποιος είναι? Όχι σε όλες. Θα ήμουν άδικη αν σου έλεγα σε όλες. Αλλά τις περισσότερες φορές υπάρχει μια γκρίνια, μια ανάγκη να δει ο άλλος που είσαι, τι κάνεις, γιατί άρχισες, ξέρεις, αυτό το μήνυμα που λέει αυτή η ρημάδα, εσύ σκέψεις πια τι ώρα θα τελειώσει, πόση ώρα πια έχεις γύρισμα, πόση ώρα μοντάρεις, πόση ώρα... Αυτό το πράγμα πια εγώ δεν μπορώ να, στην ηλικία που είμαι και στην φάση που είμαι, συνέχεια να αιτιολογώ τις ώρες που δουλεύω, τις ώρες που θέλω να περάσω κάνοντας μια βόλτα μόνη μου. Θέλω να ζω όπως θέλω, το κέρδισα αυτό, το κατέκτησα, φτάνει πια, δηλαδή ξέρεις. Και χρειάζομαι έναν σύντροφο που αντίστοιχα κι αυτός να μην χρειάζεται να μου δικαιολογεί εμένα πόσες ώρες θα δουλέψει, πού θα πάει επαγγελματικό ταξίδι, τι θα κάνει, να τα έχουμε λυμμένα αυτά. Εφόσον λοιπόν έχεις αυτή την θεωρία γύρω από τις σχέσεις, η αναλαμπή που έφαγες και παντρεύτηκες στον Πέτρο Ίμβριο, πού οφείλεται? Ήμουνα πολύ μικρότερη βέβαια, ήμουνα και πολύ νεότερη τότε. Η αναλαμπή ήταν ότι ο Πέτρος είναι ένας άνθρωπος, ήταν και παραμένει ένας άνθρωπος εξαιρετικά σπάνιος, πάρα πολύ σπάνιος. Τον ερωτεύτηκα πολύ, πάρα πολύ, τον αγάπησα στη συνέχεια ακόμα περισσότερο και ακόμα τον αγαπάω. Ακόμα τον αγαπάω. Νομίζω πάντα θα τον αγαπάω τον Πέτρο, δεν θα σταματήσω ποτέ να τον αγαπάω. Ο μόνος λόγος που χωρίσαμε ήταν η δική του ανάγκη να κάνει οικογένεια. Ίσως γίνομαι κουραστική γιατί τα έχω πει αυτά τα πράγματα, αλλά δεν θα υπήρχε κανένας άλλος λόγος ποτέ να χωρίσει αυτόν τον άνθρωπο. Όμως δεν θα μπορούσα ποτέ να είμαι τόσο εγωίστρια να του απαγορεύσω να γίνει πατέρας, όπως και αυτός δεν θα μπορούσε να μου επιβάλλει να γίνω μητέρα. Το ενδεχόμενο του να το δεις αλλιώς και να αναθεωρήσεις ή να εξετάσεις το ενδεχόμενο του να κάνεις αυτό το βήμα με τον Πέτρο, πέρασα, σου είχε περάσει από το μυαλό? Πέρασα ατέλειωτους μήνες να το σκέφτομαι και να το ξανασκέφτομαι και να το ξανασκέφτομαι και μαζί του και μόνη μου. Πολύ δύσκολους μήνες με πολύ πίεση στην ψυχή και ειλικρινά ήταν μια απόφαση που δεν ήθελα για κανένα λόγο να την πάρω αβασάνιστα, γιατί ένα παιδί είναι ένα παιδί. Ένα παιδί δεν είναι ένα μπλουζάκι που λες θα το πάρω τώρα και το πολύ πολύ δεν μου κάνει κάπου θα το χαρίσω. Ένα παιδί είναι ένα παιδί. Είναι η σημαντικότερη απόφαση στη ζωή ενός ζευγαριού. Και τελικά κατέληξα στο γεγονός ότι δεν ένιωθα αυτή την απόλυτη διάθεση να δεσμευτώ ψυχήτε και σώματι στο μεγάλωμα αυτού του πλάσματος. Γιατί εγώ δεν ήθελα, Ελεονόρα, να κάνω ένα παιδί και να το έχω παρκαρισμένο σαν αξεσουάρ για να το, ξέρεις, να το κυκλοφορώ στα εξώφυλλα των περιοδικών. Να, η Ναταλία έκανε παιδί. Υπάρχουν γιαγιάδες, υπάρχουν ταντάδες, υπάρχουν Φιλιππινέζες. Ήθελα να το κάνω αυτό το παιδί και να το αφοσιωθώ. Δεν μπορούσα να το κάνω. Είχα διαβάσει κάποτε, είχα ακούσει κάποτε, δεν είμαι σίγουρη, να λες ότι ενδεχομένως και επειδή έχεις μεγαλώσει περισσότερο με τη γιαγιά, και η σχέση με τη μητέρα σου ήταν κάπως. Να. Ίσως να είναι και αυτός ο λόγος που δεν θέλεις να επαναληφθεί ένα τέτοιο μοντέλο. Πολύ πιθανό, γιατί οι γονείς μου ήταν δύο πολύ ισχυροί χαρακτήρες. Μείνανε μαζί 2,5 χρόνια, χώρισαν όταν εγώ ήμουν 1,5 στα 2 και άλλον ένα που ήταν μαζί περίπου 1,5. Απορώ και πώς κράτησαν τόσο. Γιατί μιλάμε για δύο πολύ ισχυρούς χαρακτήρες, έτσι, πολύ ισχυρούς. Όταν χώρισαν, κανείς από τους δύο δεν ήθελε να με αναλάβει, να με μεγαλώσει. Συνήθως όταν ένα ζευγάρι χωρίζει, την επιμέλεια την παίρνει η μητέρα. Εκτός αν συντρέχουν κάποιοι συγκεκριμένοι λόγοι, που τότε η επιμέλεια πάει στον άντρα, στον μπαμπά. Στη δική μου την περίπτωση όμως η μητέρα μου... Και το πιο σύνηθες και το πιο κατάλληλο θα είναι να είναι εκείνη η επιμέλεια. Εκείνη η επιμέλεια, ναι. Συμφωνώ μαζί σου. Στη δική μου την περίπτωση ήταν
20 χρονών η μητέρα. Ήταν πολύ μικρή και ήταν μια μητέρα η οποία εξ αρχής είχε δηλώσει ότι δεν ήθελε τόσο νωρίς να κάνει παιδί. Επιέστη λίγο από τον μπαμπά Φρέντι, έως πολύ επιέστη, ο οποίος της είπε κάνε εσύ το μωρό τώρα και μαζί εδώ θα είμαι εγώ να σε βοηθήσω. Τα λόγια λέγονται εύκολα. Στην πράξη αποδείχτηκε ότι δεν ήταν τόσο εύκολο. Φτάσαν στο σημείο, χωρίσανε, ήμουνα πάρα πολύ μωρό. Η μητέρα μου είπε, είμαι κι εγώ πάρα πολύ μικρή, τώρα έχω ανάγκη να ζήσω κι εγώ όλα αυτά που δεν έχω ζήσει. Φαινόταν το πράγμα ότι θα δυστυχούσε αυτό το μωρό και μπήκε στη μέση η γιαγιά και είπε εγώ, τη μητέρα του πατέρα μου. Ο μπαμπάς... Ο μπαμπάς, τον οποίον λατρεύουμε, έτσι, και να είναι καλά εκεί ψηλά που μας βλέπει τώρα, γιατί το πιστεύω ότι είναι πολύ καλά εκεί που μας βλέπει. Πώς το φαντάζεσαι τώρα αυτό, ότι ο μπαμπάς τι? Ο μπαμπάς 10 ώρες την ημέρα στην εφημερίδα και άλλες 6 ώρες την ημέρα στο μοντάζ για το αλάτι και πιπέρι, ότι τι? Πού? Ποιο μωρό? Θύμωσες όταν άρχισες να συνειδητοποιείς, και υποθέτω ότι για να τα περιγράφεις τώρα όλα αυτά, είναι και πράγματα που ενδεχομένως έχεις συζητήσει και με τον μπαμπά σου και με τη μαμά σου και με τη γιαγιά σου. Πέρασες κάποια φάση. Και με τον ψυχαναλυτή. Είμαι σίγουρη. Πέρασες κάποια φάση στη ζωή σου που να θύμωσες και με τον μπαμπά σου και με τη μαμά σου? Θύμωσα. Θύμωσα, δεν στο κρύβω. Όταν συνειδητοποίησα και γύρω στα 17-18 ότι... Και είπα βέβαια την περίφημη φράση, τέλος πάντων εντάξει, καταλαβαίνω. Δεν με θέλατε και πολύ. Τότε γιατί με κάνατε? Και μου εξηγήσαν ότι όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Σε θέλαμε πάρα πολύ τη στιγμή που έγινες. Απλώς μερικές φορές έρχεται η ζωή και φέρνει κάποιες δυσκολίες που δεν μπορούμε εξ αρχής να τις έχουμε προβλέψει. Όλα αυτά όμως τα πράγματα, τα οποία εγώ στην πορεία τα ανέλησα, τα κατάλαβα, τα κατανόησα και τα συγχώρεσα ουσιαστικά. Γιατί το θέμα είναι να τα συγχωρήσεις ουσιαστικά, όχι να πεις καλά-καλά-καλά, να τα συγχωρήσεις ουσιαστικά. Παίξανε πολύ μεγάλο ρόλο, Ελεονόρα μου, στο να φτάσω εγώ πια 24-25 και να αρχίσω να σκέφτομαι τη διαδικασία του να φέρω ένα παιδί στον κόσμο και να πω όχι. Όχι, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες να ξαναπεράσει αυτό το παιδί αυτά που πέρασα εγώ. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος. Αυτά που πέρασα εγώ ακούγεται πολύ δραματικό και δεν θέλω προς Θεού. Μεγάλωσα καταπληκτικά με μια γιαγιά που ειλικρινά ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να μου συμβεί. Αυτά που πέρασα εγώ εννοώ, ξέρεις. Το ναι. Να είμαι έστω για αυτό το διάστημα των το να νιώθεις, ημερών, εν πάση περιπτώσει, ναι. Να νιώθεις λίγο, ρε παιδί μου, ότι δεν σε πολύ θέλανε. Αυτό έστω το αίσθημα της μικρής απόρριψης που κάποιος συνειδητοποιεί στα 17 του είναι λίγο επώδυνο. Έκανες λυτρωτικές συζητήσεις με τους γονείς σου, γιατί τους συγχώρησα. Mm. Έτσι. Αυτό, βέβαια, αυτές τις συγχώρεις περνάς από στάδια. Θυμού, επίθεσης, καθήλωσης, αποκαθήλωσης, τα πάντα. Έχεις υπάρξει σκληρή και επικριτική απέναντί τους. Τους κάθισες κάτω, τους βομβάρδισες για να καταλήξεις να τους συγχωρέσεις. Και αδίκως περισσότερο επιθετική προς τη μητέρα μου. Το κατάλαβα και θέλω να σε ρωτήσω. Είχα την αίσθηση ότι με τη μητέρα σου και σε προηγούμενες συνεντεύξεις που σου είχα ακούσει είσαι λίγο πιο επιθετική και λίγο πιο αυστηρή. Κάτι που δεν ήσουν τόσο με τον μπαμπά. Αυτό είναι γιατί οι κόρες συνήθως με τον μπαμπά δεν είναι λίγο πιο βούτυρο. Ναι. Είχα μια τάση να του δίνω άλοθη ακόμα και εκεί που δεν υπήρχε χώρος για άλοθη, να του συγχωρώ ότι εντάξει, τώρα πατερούλης μου είχε την εκπομπή του, είχε την εφημερίδα του. Εσύ όμως, ξέρεις τη μαμά, και μου εξηγούσε η γυναίκα, μα και εγώ είχα να διευθύνω μια διαφημιστική εταιρεία. Άστα αυτά, μπορούσες να με μεγαλώσεις. Όμως στην πορεία. Τελικά, φτάνοντας τώρα, ας πούμε, μάλλον από τότε που πέθανε ο πατέρας μου, το 99, δεθήκαμε πάρα πολύ με τη μαμά μου, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και εκεί κάναμε τις πιο ουσιαστικές μας κουβέντες και εκεί κατανόησα τα περισσότερα πράγματα και εκεί είδα πόσο δίκιο είχε ακόμα και σε πράγματα που τότε μου φαίνονταν αδιανόητα. Πάμε λιγάκι τώρα στο κομμάτι των σχέσεων. Έχεις μεγαλώσει λοιπόν με τη μαμά η οποία σου λέει να μην εξαρτάσαι από κανέναν άντρα, να είσαι πάντα αυτόνομη και αυτό ξέρεις, δημιουργεί ένα θεμέλιο για να δημιουργηθεί ένας χαρακτήρας και δυναμικός μιας γυναίκας, αλλά και λίγο αποφευκτικός στις σχέσεις, λίγο έτσι striving για το αραβόνος. Τουλάχιστον ξέρεις, δεν ήμουν το κορίτσι που κυνηγούσε ποτέ τον πλούσιο γαμπρό. Δεν ήταν ποτέ για μένα το δέλεαρ σε έναν άντρα που θα συναντούσα. Να το ρωτήσω για το ε9 του, να ρωτήσω τι δουλειά κάνετε, ξέρεις. Με ενδιαφέραν άλλα πράγματα. Για ένα πολύ μεγάλο διάστημα της ζωής μου με ενδιαφέρε κυρίως πόσο όμορφος ήταν.
Έδινε τόσο πολύ έμφαση στην εξωτερική εμφάνιση. Δυστυχώς. Μιλάμε ψέματα στον κόσμο. Δυστυχώς με ενδιαφέρει κυρίως το πόσο όμορφος ήταν. Ήμουνα τόσο επιφανειακή, τόσο ρηχή, που εγώ δεν είμαι ρηχός άνθρωπος. Δεν ξέρω γιατί ήταν τόσο πολύ το ζητούμενό μου για ένα μεγάλο διάστημα της ζωής μου. Και που είναι βλακώδες αν σκεφτείς ότι ήξερα εκ των προτέρων ότι ήταν με ημερομηνία λήξης όλο αυτό. Ίσως γι' αυτό ήθελες να μένεις μόνο στο έξω, μόνο στην επιφάνεια. Ακριβώς για να μην πηγαίνεις λίγο πιο μέσα. Πιθανόν. Γιατί άμα πηγαίνεις λίγο πιο μέσα μπορεί να τα βρεις σκούρα. Ναι, γιατί έλεγα από όπου εντάξει, γιατί κούκλος φοβερός κτλ. Και μία φωνούλα μέσα μου έλεγε, αφού θα τον βαρεθείς, βρεχαζή, σε τρεις μήνες θα ψάχνεις να βρεις τι να του εξηγήσεις και τι γράμμα να του στείλεις για να τον πεις. Αυτό ήταν σαν αδαλίδες, ξενέρωνε λίγο. Το ότι εσύ είσαι μια γυναίκα η οποία και μορφωμένη είναι, και καταξιωμένη είναι, και πετυχημένη είναι, και αυτόνομη είναι, να έχεις δίπλα σε ένα πεδαρέλι ουσιαστικά. Ναι. Αναρωτιέμαι τι φάση ήταν αυτή που περνούσα. Σκέφτομαι δηλαδή πόσο ανασφάλεια μπορεί να ένιωθα τη δεδομένη στιγμή και ειδικά δε όταν νιώθεις ανασφάλεια μια περίοδο της ζωής σου και διαλέγεις έναν τέτοιο σύντροφο, στοιχειροτερεύει την ανασφάλεια. Δεν είναι ότι σου κάνει καλό. Δηλαδή εσύ είσαι ανασφαλής σαν γυναίκα. Έχω υπάρξει πολύ ανασφαλής σαν γυναίκα. Νομίζω ότι τώρα είμαι πολύ καλύτερα. Δηλαδή τώρα είμαι... Η ανασφαλία σου με τι είχαν να κάνουν δηλαδή. Οι ανασφάλειες μου είχαν να κάνουν με το... Από την εμφάνιση με το πόσα κιλά πρέπει να χάσω για να είμαι πιο λεπτή και να μην φαίνομαι στην τηλεόραση χοντρή γιατί η τηλεόραση παχαίνει. Μέχρι το θα αντέξω σε αυτή τη δουλειά ή δεν θα αντέξω. Και τώρα που βγαίνουν και καινούργιες και νέες κοπέλες, εγώ τώρα τι πρέπει να κάνω, να κάνω κάτι άλλο τηλεοπτικά ή να μην κάνω. Χιλιάδες ανασφάλειες, όλου του τύπου. Μια ανασφαλής γυναίκα λοιπόν, πώς επιλέγει να έχει νεότερο σύντροφο, πού ουσιαστικά εντείνει και τις ανασφάλειες. Δεν τους επέλεγα. Με επέλεγαν. Ο κόσμος όλος ίσως με έχει στο μυαλό του σαν μία αμαζόνα η οποία έβαζε τη ζώνη με τα... σαν τη Ζήνα της πολεμίστριας και έβγαινε σαφάρι και διάλεγε τους νεαρούς. Ναι, δεν είναι, δεν θέλω να σας κρεμίσω τη φαντασία σου, αλλά δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Συνήθως, 9 φορές στις 10, 9,5 μη σας πω στις 10, ήμουν η επιλογή τους. Δηλαδή, με φλέρταραν οι νεότεροι άντρες. Δεν τους φλέρταρα εγώ. Σου δίνω το λόγο της τιμή μου στο σταυρό που σας κάνω. Δεν το έκανα εγώ. Λες και κανένας άνθρωπος άνω των 45 δεν έβρισκε τίποτα το ενδιαφέρον σε μένα. Δεν τους αδικώ βέβαια, γιατί όταν κάνεις μία πρώτη επιλογή, μετά γίνεται ντόμινο. Λέει ο άνθρωπος που είναι ενδιαφέρον, έξυπνος, όριμος, 50, θα πει εντάξει, αυτή ασχολείται με χαζονεαρούς. Οπότε γιατί να της δώσω σημασία. Η μεγαλύτερη διαφορά που έχεις στη σχέση ποια ήταν? 17 χρόνια. Τι έλεγες με έναν άνθρωπο 17 χρόνια μικρότερο? Πώς δηλαδή? Ευτυχώς δεν αυτό το χάσμα. Λένε ρε παιδί μου ότι η γενιά κάθε 7 χρόνια αλλάζει. Ναι, ναι, ναι. Που σημαίνει ότι αν έχεις 14 χρόνια με τον άλλον, έχεις 2 γενιές διαφορά. Ήτανε μεγάλη διαφορά, ομολογώ. Ήτανε πολύ μεγάλη διαφορά. Εντάξει, τι είχαμε να πούμε. Κυρίως μου έλεγε για τη δουλειά του, μου ζητούσε κάποιες συμβουλές, μετά με ρωτούσε για τη δική μου, μετά λέγαμε κάποια άλλα πράγματα, μετά αυτό. Καλά, 10-11 μήνες ήταν, δεν περάσαμε και μισή ζωή μαζί, τόσο ώστε να χρειαστεί να πούμε και πολλά. Έχεις νιώσει ποτέ ότι σε έχουν πλησιάσει επειδή είσαι Ναταλία Γερμανού και ότι επειδή έχουν να πάρουν από σένα? Αυτή την ερώτηση μου την κάνουν πάρα πολύ συχνά και το κατανοώ γιατί. Είναι πολύ σωστή ερώτηση. Και αν ακόμα έχει γίνει, θέλω να πιστεύω ότι το ανέτρεψα αυτό. Το ανέτρεψα όχι γιατί είμαι η μεγαλύτερη κουκλάρα και η πιο ερωτεύσιμη γυναίκα, που σημαίνει ότι και κάποιος να με πλησιάσει με επαγγελματικό συμφέρον θα με αγαπήσει στις 10 μέρες, οπότε το ξεχνάει. Αλλά γιατί πιστεύω ότι είμαι αρκετά προσγειωμένη και έξυπνη, ας μου επιτραπεί να το πω αυτό, ούτως ώστε και κάποιος που θα θελήσει να με χρησιμοποιήσει δεν θα τα καταφέρει. Εγώ έτσι όπως είχες ξεκινήσει να μου απαντάς, περίμενα θα μου πεις ότι έχεις να δώσεις πράγματα σαν σύντροφος και ότι ουσιαστικά τους κερδίζεις, ακόμα και αυτούς που ενδεχομένως κατάλληλα στο μυαλό τους. Ναι, έχω να δώσω πράγματα σαν σύντροφος, αλλά είμαι πολύ, πολύ προσεκτική και επιλεκτική στο που τα δίνω. Δεν τα δίνω όπου να είναι. Τώρα, ας πούμε, αν σε προσέγγιζε ένας άντρας νεότερος, θα προχωρούσες σε μία σχέση ή πλέον έχεις, όπως είπες πριν στην αρχή,
που είπες ότι τα έχω βρει με τον εαυτό μου και παίρνω πιο σοβαρές αποφάσεις όσον αφορά στα επαγγελματικά μου, στα προσωπικά μου. Έχεις πει ότι μπορεί και να μην σε βοηθάει κάπου το να κάνεις, ας πούμε, σχέση με κάποιο νεότερο άντρα. Κατά πολύ νεότερο, δεν μιλάω τώρα για διαφορές αμελητές. Ναι, ο έρωτας και οι ερωτικές σχέσεις είναι πράγματα που έρχονται στη ζωή σου ξαφνικά και είναι γενικώς καταστάσεις απρόβλεπτες. Το να σου πω τώρα αποκλείεται, δεν θα το ξανά κάνω ποτέ. Αισθάνομαι ότι, εγώ να σου το πω, αλλά αισθάνομαι ότι υπάρχει πάντα ένας μικρός κίνδυνος να συμβεί κάτι και να διαψευστώ. Και να πρέπει να ξανάρθω και να σου πω. Χωρίς να τα λέω, δεν μπορώ να σε φανταστώ με έναν μεστομένο άντρα, δεν μπορώ να σε φανταστώ με έναν εξιντάρι, ας πούμε. Θα μπορούσε, κάλλιστα. Αρκεί να είναι, να μην είναι ο κλασικός εξιντάρις. Δηλαδή, όπως και εγώ, ας πούμε, στα μάτια σου είμαι η κλασική 54. Σε καμία δεν είμαι. Περίπτωση. Οπότε, γι' αυτό σου λέω, θα πρέπει να μην είναι ο κλασικός εξιντάρις. Και αν είναι και κάποιος 30 ή 34-35, θα πρέπει και αυτός να μην είναι ο κλασικός νέος, να είναι λίγο πιο όριμος για την ηλικία του. Γι' αυτό σου λέω, μη σου δώσω τώρα κάποια απάντηση οριστική, αλλά σίγουρα κάθε βδομάδα που περνάει, απομακρύνομαι σαφέστατα όλο και περισσότερο από τις επιλογές που έχω κάνει στο παρελθόν. Άρα οι επιλογές σου δεν νομίζω ότι ήταν λάθος λόγω της ηλικίας τελικά. Ήταν λάθος λόγω των κριτηρίων που είχες. Ήταν λάθος λόγω είπες των κριτηρίων. Είπες στην αρχή, σ' αρέσανε οι ωραίοι. Mm. Μετά. Μετά. Η ομορφιά δεν είναι κατακριτέα σαν προτέρημα ενός ανθρώπου. Δεν είναι να πεις ότι τώρα παρακαλώ ζητώ να έρθουν όλοι οι άνθρωποι που δεν είναι όμορφοι να με πλησιάσουν. Δεν είναι, αρκεί να μην είναι το μοναδικό στοιχείο. Άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να γαργαλίσει το μυαλό και δεν μπορεί να με κερδίσει με την καλοσύνη του και με το χιούμορ του και δεν μπορεί να με κάνει να γελάσω και να με γοητεύσει με χίλιους άλλους τρόπους, δεν έχει πια ελπίδες. Έχεις γράψει τραγούδια για έρωτες που σε έχουν πληγώσει, σε έχουν. Βέβαια. Μέσα σε 300 τόσα τραγούδια που έχω γράψει, εννοείται. Όταν γράφεις ένα τραγούδι, θέλω να μου περιγράψεις λιγάκι την ιεροτελεστία. Πού βρίσκεσαι, πού γράφεις συνήθως, τι έχει προηγηθεί, τι σου έχει δώσει την έμπνευση, πόση ώρα σου παίρνει να το γράψεις. Υπάρχουν πάρα πολλές συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορώ να γράψω ένα τραγούδι. Μπορώ να είμαι στο αυτοκίνητο, να οδηγώ, να μου έρθει ολόκληρο ρεφρέν στο κεφάλι, οπότε σίγουρα θα σταματήσω δεξιά, θα ανάψω αλάρμ, θα πάρω το κινητό και θα το ηχογραφήσω για να μην το ξεχάσω και μετά μόλις πάω σπίτι θα το τελειώσω. Μπορεί να είμαι στο σπίτι και κάτι να σκεφτώ, κάτι να, μια φράση μπορεί να δω σε μια σειρά ή κάτι τέτοιο, οπότε πάλι θα σταματήσω ό,τι κάνω και θα μπω στο λάπτοπ να το γράψω επί τόπου. Αυτές είναι οι αυτοσχέδιες, έτσι, οι στιγμές της έμπνευσης που έρχεται ξαφνικά. Από την άλλη όμως υπάρχουν και οι στιγμές που κάποιος σε παίρνει τηλέφωνο και σου λέει θέλω να μου γράψεις ένα τραγούδι, είτε είναι τραγουδιστής είτε είναι συνθέτης. Αυτό είναι το κατά παραγγελία. Φίλοι. Και φίλοι. Και με φίλοι γίνει. Και αυτό γίνεται. Οπότε και σε αυτές τις περιπτώσεις θα αποκόψω κάθε θόρυβο από το σπίτι να είναι σε απόλυτη ησυχία. Θα βάλω ένα ποτήρι κρασί, θα πάρω μπροστά μου το χαρτί, το στυλό, το τάμπλετ, δεν έχει σημασία. Και θα προσπαθήσω να μπω στην κατάσταση, στο συνέστημα και να φέρω εικόνες στο μυαλό μου. Με εικόνες συνήθως γράφω. Για σένα, ας πούμε, έχεις ποτέ γράψει τραγούδι με σκοπό να συγκινήσεις κάποιον, δίνοντας του να καταλάβει ότι έχεις κάνει λάθος και ελπίζοντας ότι μπορεί να τον γυρίσεις πίσω. Έχω γράψει ένα τραγούδι, το οποίο δεν κυκλοφόρησε και ποτέ. Απλώς το έγραψα, το ηχογράφησα με τη βοήθεια φίλων. Το τυπώσαμε σε ένα και μόνο CD. Του το έστειλα. Δεν συγκινήθηκε. End of story. Συγγνώμη, ποιος το τραγουδούσε? Το τραγουδούσε, έβαλε τη φωνή του ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης. Απλά και μόνο γιατί τον επιστράτευσα και του λέω σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, έλα το τραγουδήσεις, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να είναι ο μόνος τρόπος που μπορώ να εκφράσω τα συναισθήματά μου σε αυτόν τον άνθρωπο, να του γράψω ένα τραγούδι που να είναι μόνο για αυτόν. Δεν υπάρχει, δεν έχει κυκλοφορήσει, δεν υπάρχει σκορογραφία αυτό το τραγούδι. Όταν γράφατε το My Number One, ναι, εκείνη τη φοβερή χρονιά που ανέβηκε στη σκηνή, Έλενα και τα σάρωσε όλα. Ναι.
Το number one θα μπορούσε να θεωρηθεί και ενεργειακά έτσι δυνατό, ε. Ναι. Ήξερες ότι θα είναι κάτι που θα φέρει πρώτη θέση. Δεν το ήξερα. Δεν μπορούσε να το ξέρει κανείς μας. Γιατί ξέρεις, είναι το τραγούδι, λένε και η Έλενα. Δηλαδή, λες τώρα, Παπαρίζου θα σαρώσει εκεί πέρα. Ήταν μια πολύ δυνατή στιγμή. Ενεργειακά ήταν πολύ δυνατή στιγμή. Ήταν η Έλενα, ήταν το κομμάτι, η ενορχήστρωση, η ενέργειά της πάνω στη σκηνή που πιστεύω ότι ανέβηκε και τα σάρωσε όλα. Ήταν μια συγκυρία πραγμάτων. Νομίζω ότι το ένιωσα ότι είμαστε πολύ καλά όταν κατέβηκε από τη σκηνή. Βέβαια, μετά άρχισαν και πέφτανε κάτι εξάρια, πεντάρια, πολύ χαμηλές βαθμολογίες και λίγο φοβήθηκα. Αλλά είμαι ακόμα πολύ περήφανη για αυτή τη βραδιά. Γιατί και την έζησα και από κοντά στο Κίεβο και για την Έλενα, για όλη την ομάδα. Υπάρχουν πράγματα στην καριέρα σου για τα οποία να μην είσαι περήφανη. Για επιλογές που έχεις κάνει που να αποδείχτηκαν λάθος. Ή που αν είχες την ευκαιρία τώρα να τις αλλάξεις, τις άλλαζες. Δεν είμαι περήφανη για όλα όσα έχω κάνει επαγγελματικά. Θα ήταν και λίγο έτσι υπερφύαλο και ψέμα να στο πω αυτό. Αλλά προσπαθώ να τα βλέπω όλα, ακόμα και τις λάθος επιλογές που έχω κάνει, να τις βλέπω σαν μαθήματα. Δηλαδή σαν κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει τη δεδομένη στιγμή. Για να με σκληραγωγήσει, για να μου ρίξει μια φάπα που έπρεπε να την φάω. Τα βλέπω σαν μαθήματα. Και ότι μέσα από τα μαθήματα αυτά εγώ έχω βγει μια μαθήτρια τώρα λίγο καλύτερη και με καλύτερη ίσως διαγωγή στον έλεγχο και με λίγο καλύτερους βαθμούς. Όταν ξεκίνησες και είδες ότι δεν πηγαίνεις έτσι προς το πολεμικό, ας πούμε, ρεπορτάζ, είχατε συζητήσει για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, για τις επιλογές που κάνεις, για το τι θέλεις να κάνεις στη ζωή σου και όλα αυτά. Ήθελα να το προσπαθήσω, ήθελα να βγω λίγο στο δρόμο, στο ρεπορτάζ του δρόμου το λεγόμενο, αλλά του εξήγησα και του είπα ότι, ξέρεις, δεν είναι όλοι άνθρωποι. Καταλαβαίνω ότι θέλεις να συνεχίσω αυτό που κάνεις εσύ, καταλαβαίνω ότι θέλεις να γράφω και αυτές τις φανταστικές βιογραφίες που έγραφε ο πατέρας μου, αλλά άσε με να πάρω τον παράδρομο, του λέω, άσε με να μην σε ακολουθήσω από πίσω, πάνω στην λεωφόρο που εσύ τραβάς, γιατί δεν θα είμαι τόσο καλή. Πιστεύεις όμως ότι τώρα αν σε ζούσε σήμερα, θα ήταν περήφανος για σένα? Πιστεύω ότι θα ήταν περήφανος, γιατί έγινε ένας καλός άνθρωπος. Το ζητούμενο του Φρέντι πάντα ήταν να μην γίνω ένα κολόπεδο του χώρου ακόμα, το οποίο θα πάταγε επιπτωμάτων για να ανέβει και θα χρησιμοποιούσε διάφορες μεθόδους του, οι οποίες δεν του ήταν καθόλου αρεστές. Από τη στιγμή που απέφυγα αυτό, τώρα το αν θα ήμουν στον Α και θα έκανα το καλύτερα δεν γίνεται, ή αν θα ήμουν στον Αντένα και θα έκανα κάτι άλλο, δεν θα είχε τόσο μεγάλη σημασία εκείνον. Η σημασία για τον πατέρα μου είχε περισσότερο η ποιότητα του ανθρώπου. Εσύ ένιωσες ότι το επίθετο που φέρεις σου έχει περισσότερο ανοίξει ή κλείσει πόρτες, γιατί είναι μεγάλο το φορτίο? Ανοίξει, ναι, ανοίξει πόρτες. Ανοίξει πόρτες. Οι πόρτες ανοίγουν με το επίθετο. Απλώς πίσω από τις πόρτες σε περιμένουν πάντα κάποιοι οι οποίοι σε βλέπουν καχύποπτα. Πολύ καχύποπτα. Σε περιμένουν με την καραμπίνα οπλισμένη, ούτως ώστε αν κάνεις λάθος να μπορούν να σε χτυπήσουν ανελέητα και να λέγανε τι κρίμα, ξεφτιλίζει το όνομα του πατέρα της, τι κρίμα, δεν έχει ούτε το μισό ταλέντο από τον πατέρα της. Το έχεις ζήσει αυτό? Ναι. Σαφώς. Σαφώς και το έχω ζήσει. Οι πόρτες ανοίγουν, σου λέω. Το επίθετο ανοίγει τις πόρτες. Απλώς είναι και τι υπάρχει πίσω από τις πόρτες. Από όλα αυτά που έχεις δοκιμαστεί στην τηλεόραση, που είναι αρκετά, πού νιώθεις περισσότερο εσύ? Μου αρέσει πολύ να κάνω συνεντεύξεις, δηλαδή οτιδήποτε περιλαμβάνει μέσα συνέντευξη το αγαπώ. Τα Σαββατοκύριακα, όπως πολύ ωραία είπα και το βίντεό σας, τα αγαπώ πολύ. Πιστεύω ότι είναι μια ζώνη και ειδικά αυτό που κάνουμε φέτος εδώ στον Α, το έχω αγαπήσει πάρα πολύ, γιατί είναι χαλαρό, είναι ωραίο, είναι ζεστό, είναι ψυχαγωγικό και έχει μέσα και λίγο τόσο ένα τσίκ ενημέρωσης. Μ' αρέσουν τα Σαββατοκύριακα πολύ. Έχεις κάνει συνεργασίες με τις οποίες δεν θα ξανασυνεργαζόσουν ποτέ? Όλοι μας, όχι. Όλοι μας. Όλοι μας. Αλλά δεν είναι η τηλεόραση. Δεν είναι, όπως κάποιος μου λέγε πολύ
πρόσφατα και πολύ συμφώνησα με αυτό. Η δουλειά αυτή που καλούμαστε να κάνουμε, και εσύ και εγώ και όλοι όσοι κάνουμε τηλεόραση, δεν δουλεύουμε στην τηλεόραση για να γνωρίσουμε τους νέους μας κολλητούς, ούτε το μέλλον τα σύζυγό μας, ούτε αυτό. Καλά, μην το λες. Καλά, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Θέλω να πω ότι εργαζόμαστε στην τηλεόραση για να προσφέρουμε ένα ωραίο θέαμα στον κόσμο. Από εκεί και πέρα θα υπάρχουν συνεργασίες που είναι υπέροχες, θα υπάρχουν κάποιες άλλες που θα λες εντάξει. Ευτυχώς τελείωσε και αυτό. Είσαι ένα πρόσωπο που γενικά στο χώρο μας, όπως είπες και εσύ, θεωρείσαι καλό παιδί. Δεν έχεις κόντρες, δεν έχεις σύντριγγες, δεν έχεις πει ποτέ κάτι που να προσβάλλει τον άλλον. Παρ' όλα αυτά όμως πρόσφατα είπες την άποψή σου ελεύθερα στην εκπομπή σου και για την Καταγερίνα Καινούριου, με αφορμή ένα boy band ακριβώς από την Κορέα, αν δεν κάνω λάθος. Και εκείνη σου απάντησε. Ένιωσες εσύ την ανάγκη να την πάρεις, να της στείλεις ένα μήνυμα, να της εξηγήσεις τι ακριβώς είχε συμβεί. Θεώρησες ότι παρεξηγήθηκε άδικα? Τον πρώτο καιρό δεν την ένιωσα την ανάγκη, γιατί θεωρούσα ότι εγώ είπα μία γνώμη στην οποία είχα δίκιο, γιατί εμένα δεν με ενόχλησε που δεν γνώριζε τους BTS η Κατερίνα. Με ενόχλησε ο τρόπος που το πάνελ της έκανε κάποια σχόλια κοροϊδεύοντας το πώς βάφονται ή το πώς ντύνονται και το ήταν η θηλυπρεπή τα μέλη του συγκροτήματος. Πέρασε ο καιρός, μετά κάποιο άλλο σχόλιο έγινε από την ομάδα της εκπομπής. Και είδα την Κατερίνα που είπε στη δική της εκπομπή ότι έχουμε αιμονή μαζί της. Εντάξει, λέει, δεν μπορώ να τους βλέπω άλλο τα Σαββατοκύριακα, είναι αιμονική μαζί μου αυτή η εκπομπή. Και εκεί της έστειλα μήνυμα, γιατί της είπα ότι δεν θέλω να πιστεύεις ότι κανείς από εμάς έχει αιμονή μαζί σου. Δεν θέλω να προκαλώ στους ανθρώπους στεναχώρια όταν δεν υπάρχει λόγος. Δηλαδή κάτι που δεν θέλω να μου κάνουν εμένα, θέλω να το κάνω κι εγώ στους άλλους. Και της είπα ότι απλώς είπαμε τη γνώμη μας, απλώς αυτό, αλλά δεν θέλω να έχεις στο μυαλό σου, ούτε στο πίσω μέσο, ούτε στο μπροστά, ότι κάποιος από εμάς στην εκπομπή αυτή έχει εμπάθεια μαζί σου, σε μισή ή έχει αιμονή κτλ. Όταν επέστρεψες στον Α, είπες ότι επιτέλους γυρίζω στο σπίτι μου. Ένιωσα ότι είχες μετανιώσει που είχες φύγει. Στον Α έχω μείνει τα περισσότερα χρόνια συνεχόμενα, έχω κάνει τα περισσότερα πράγματα, δηλαδή έχω κάνει ραντεβού στα τυφλά, έχω κάνει dream show, έχω κάνει TV stars παρουσιάστε, έχω κάνει sound mix με τον Νίκο Μουτσινά, έχω κάνει μέσα στην καλή χαρά, έχω κάνει τα περισσότερα πράγματα στον Α. Και όταν ένα μέρος το νιώθεις έτσι τόσο οικείο, ναι, όταν γυρνάς είναι σαν να έρχεσαι στο σπίτι. Όταν έφυγα, οι συνθήκες ήταν σωστές για να φύγω. Δηλαδή ήταν η στιγμή που λες, πώς είναι μια σχέση που λες αν φύγω τώρα θα σωθεί ο έρωτας, για να σου το πω έτσι ρομαντικά. Έπρεπε να φύγω για να κρατήσουμε τον έρωτά μας με τον Α ζεστό. Αν δεν έφευγα τότε μπορεί να είχαν ακολουθήσει έτσι λίγο, να υπήρχε μια φθορά. Έφυγα την κατάλληλη στιγμή για να μείνει η φλόγα αναμένη και η φλόγα ξαναζωντάνεψε το 2018. Ζωντάνεψε όμως και το ρεζόνι σας. Δηλαδή βλέπω ότι μπαίνουν σιγά σιγά απέναντι και καινούργια προγράμματα, ο ανταγωνισμός αυξάνεται. Ναι. Θέλω να μου το σχολιάσεις αυτό λίγο. Πάτε βέβαια, σκίζετε, είστε, αν δεν κάνω λάθος, πρώτη στιγμή. Δόξα στο Θεό, να χτυπήσουμε ξύλο. Πάμε καλά. Ναι, πάντα θα υπάρχουν απέναντι μας κάποιοι άνθρωποι. Δεν γίνεται δηλαδή να πούμε ότι σας παρακαλούμε θερμά, αγαπητά κανάλια, να ρίχνετε χιόνια, μαύρα, κάτι απέναντί μας για να είμαστε κι εμείς ήσυχοι. Και το ένα κανάλι βάζει απέναντί μας, έβαλε το Power of Love, τώρα το βάζει σε επανάληψη. Και ο Αντένα βάζει πολύ δυνατές επαναλήψεις απέναντί μας από Serial. Και τώρα το Open έβαλε απέναντί μας τον Πέτρο. Τι άλλο βλέπεις από τηλεόραση? Εσένα. Τους Αρβίλα, φανατικά. Βλέπω κυρίως εκπομπές που είναι βράδυ και μ' αρέσουν πολύ. Θα δω και το Μουτσινά, οπότε τον προλαβαίνω, γιατί γελάω πάρα πολύ μαζί του τα μεσημέρια, γιατί πέφτει την ώρα που έφυγε το ραδιόφωνο. Κάποια... Και είσαι νυχτόβια λίγα και περισσότερο. Από το απόγευμα και μετά βλέπεις τηλεόραση. Είμαι νυχτόβια λόγω... Αλλά θα δω και κάποιες σειρές που μου αρέσουν πολύ. Θα δω τη Μουρμούρα, γιατί γελάω πάρα πολύ και μου αρέσει. Την ομάδα που φτιάξατε φέτος, την έχεις επιλέξει εσύ? Σου προτείνανε, αποφασίσατε από κοινού με το κανάλι? Σε ρωτάω γιατί έδεσε. Σου έκατσε, ναι, ωραία αυτή έδεσε η ομάδα. Την αποφασίσαμε, νομίζω ότι και το κανάλι, δηλαδή τους ανθρώπους που μου πρότεινε, δεν θα μου τους επέβαλε ποτέ αν δεν ήξερε ότι μου αρέσουν και μου ταιριάζουν. Και
μου πάνε. Τη Φωτεινή την βρήκα εδώ, γιατί η Φωτεινή εργάζεται στον Αλφα η Πετρογιάννη πολλά χρόνια και ήταν και παλιότερα και στην ομάδα της Ελένης. Ο Κώστας Τσουρός ήταν μια δική μου πρόταση που τον έβλεπα στην ΦΕΗ και μ' άρεσε πολύ. Ο Κώστας είναι καλός. Είναι καλός. Είναι καλός πολύ. Έχετε δουλέψει νομίζω πολλά χρόνια πριν. Έχουμε κάνει ραδιόφωνο, τον ξέρω πολλά χρόνια, δεν έχουμε ξανασυνεργαστεί, στο ραδιόφωνο συνεργαστήκαμε. Αλλά τον παρακολουθούσα, είναι καλός. Είναι καλός, ναι. Την Ευρυδίκη Βαλαβάνη που ξέρω ότι όταν ήταν στο Survivor το 1, επειδή τουιτάραμε μαζί παρέα και είχες γράψει διάφορα για την Ευρυδίκη, μου έκανε εντύπωση όταν έμαθα την Ευρυδίκη. Η Ευρυδίκη, όποτε γινόταν μια ψηφοφορία και η Ευρυδίκη πρότεινε τον Τάνο για αποχώρηση, έπεφτε στα. Πραγματικά δεν υπήρχε πρόβλημα να τη σχολιάσω. Και όταν τελικά τη γνώρισα από κοντά, τη είπα από Χριστέ μου, τη σχοσούρ στο Twitter. Αλλά ευτυχώς εντάξει, μετά τα βρήκαμε. Η Ευρυδίκη σαφώς και ήταν έτσι μια. Η Ευρυδίκη και ο Χάρης ήταν προτάσεις του καναλιού, τις οποίες αποδέχτηκα με πολύ χαρά. Νομίζω ότι είναι μια ομάδα που δένει, γιατί είμαστε όλοι τόσο διαφορετικοί μεταξύ μας, που συμπληρώνουμε ένας τον άλλο. Ισχύει αυτό. Δεν είναι. Είμαστε έτσι σαν... Ναι. Ισχύει. Είμαστε σε θέση να πούμε αν θα συνεχίσουμε και του χρόνου. Ακόμα δεν έχει γίνει κάποια συζήτηση με το κανάλι. Δεν, αυτό που λέμε τι φωνάξανε και αυτό, κανείς δεν φώναξε κανέναν. Αλλά νομίζω ότι είναι τόσο ωραίο το κλίμα και υπάρχει μια απέραντη αγάπη εκατέρωθεν. Οπότε καλώς εχόντων των πραγμάτων, όλα θα πάνε καλά. Ναταλία μου, θέλω να σου ευχηθώ τα καλύτερα. Καλύτερα, να φτάσεις σε ένα σημείο που να λες καλύτερα δεν γίνεται. Σε ευχαριστώ πολύ για την υπέροχη κουβέντα που είχαμε. Εγώ σε ευχαριστώ που είσαι σήμερα κοντά μας.